είναι το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων που έκθεσε ο μακαριστός πατήρ Πότεος Σταυριώτης το 1959, αφιερωμένο στους 12 Αποστόλους στη Σύναξη και όπως βλέπετε επηρεασμένος από το Άγιο Όρος, είναι μια τεχνική ναοδομίας όπως τα μοναστήρια του Αγίου Όρους με το χαρακτηριστικό πάνω στον τρούλο μολύβι, το οποίο εδώ στο νησί μας δεν υπάρχει η παράδοση αυτή. Πάμε και μέσα. Είναι όλο αγιογραφημένο. Όλο. Δεν υπάρχει σπιθανή που να μην είναι αγιογραφημένη. Του αρέσαν του μακαριστού πάρα πολύ οι τοιχογραφίες. Η ζωή του ήταν οι αγιογραφίες. Εδώ βλέπετε, έχει αγιογραφήσει όλους τους Λέσβιους Αγίους σε προσωπογραφίες. Όλους τους Αγίους μας σε προσωπογραφίες, το οποίο το νησί μας καυχάται για 48 Αγίους και ήταν και εκείνος που εργάστηκε πάρα πολύ και θέσπισε την γιορτή των Ελέσβου Αγίου που έχουμε την Σύναξη, που ξεκινάει από την Κυριακή των Αγίων Πάντων και κορυφώνεται στην πρώτη Ματθαίου. Όλα τα λείψανα των Αγίων μεταφέρονται στον Άγιο Θεράποντα και αργότερα στο Μητροπολιτικό Ναό και τελούνται αγρυπνίες, εσπερινή, πανηγυρική εσπερινή, η αρχιερατική Θεία Λειτουργία την Κυριακή, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυτιλίνης. Εδώ βλέπουμε την Παναγία, κάτι συγκεκριμένο. Ναι, εδώ το άρεσε αυτός ο χώρος του Παπαφώτη, γιατί το άρεσε αυτό το εκκλησάκι, επειδή ήταν κτίσμα δικό του και ερχόταν εδώ στην Παναγία την Οδηγήτρια, ακουμπούσε το κεφάλι του στην Παναγία και από στήθος έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας για τους ανθρώπους που τον παρακαλούσαν να προσευχηθεί για τα προβλήματά τους. Νομίζω μας είπατε ότι συγκινόταν και ναι, συγκινόταν πάρα πολύ. Πολλές φορές όταν έλεγε τους χαιρετισμούς είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στην Παναγία και όταν άκουγε και βρίζαν το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου έφτανε μέχρι το σημείο να χτυπηθεί με τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παπαδημήτρη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε ευλογημένοι και εσύ και η οικογένειά σου και να ξαναπεράσετε πάλι από το όμορφο μας νησί, από την Αγίου Τόκο Λέσβου και συγκεκριμένα και από το Τρίμα και από τον Άγιο Αντώνιο. Ο Τρίμα είναι απαραίτητη στάση. Τέλος, έτσι.